χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Σας καλωσορίζω και απόψε στην εκπομπή μας. Μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Μια εκπομπή που, ως γνωστόν, επιχειρεί να υπηρετήσει την προβολή των αξιών της παράδοσης του πολιτισμού μας. Και μιας και είναι αυτή η αποστολή μας, δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε να έχουμε εδώ στην παρέα μας έναν άνθρωπο που υπηρετεί επί δεκαετίες αυτές τις αξίες και την παράδοση. Έναν άνθρωπο που είναι και ο ιδρυτής του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και ιδρυτής και άλλων φιλανθρωπικών και κοινοφελών φορέων. Κοντά μας απόψε έχουμε τον κύριο Ιωάννη Αναγνωστόπουλο. Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Είναι χαρά και τιμή που σας έχουμε μαζί μας απόψε. Καλωσορίζω εσάς και όλους τους τηλεθεατάς της Αχελώς TV και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ίσως ο κόσμος ο πολλής να μην γνωρίζει τη δράση και το έργο ανθρώπων που αγώγιστα, είτε σε εποχές, θα λέγαμε, τεγνητής ευδαιμονίας, την εποχή του υλισμού, της τεχνολογίας και της καλοπέρασης, αλλά και σε εποχές που βιώνουμε τώρα, εποχές που μας οδήγησε αυτή η ζωή ακριβώς της καλοπέρασης και είμαστε τώρα σε μια δοκιμασία που περνάει ο τόπος μας, ακόμη και σε αυτές τις εποχές, και τότε και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που αγώγιστα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητος και βεβαίως με το έργο τους έχουν δείξει ότι αγωνίζονταν και συνεχίσουν να αγωνίζονται για την προάσπιση των αξιών, των διαχρονικών αυτών αξιών που ίσως θα το δούμε και στην πορεία, κάπου τις ξεχάσαμε στο δρόμο και αυτά πληρώνουμε. Αλλά ξεκινώντας, μιας και εσείς υπηρετείτε αυτές τις αξίες, τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε και βεβαίως να πάμε και σε ένα βήμα πιο μπροστά να δούμε για σας που είστε ευαίσθητος και το έχετε αποδείξει, τι εννοείτε με τον όρο ηθικές αξίες? Οι ηθικές αξίες ανάγονται εις τις πνευματικές αξίες. Το πνεύμα είναι μια πανάρχια λέξης διωγμένη στο φιλοσοφικόν. Ο Πλάτων χαρακτηρίζει το νου πνεύμα ως το ανώτερο μέρος της ψυχής, μη συγκρινόμενον, το οποίο είναι φυσικά πλησιέστερα προς το Θεόν και δεν συγκρίνεται με την ψυχή των αισθήσεων. Ο Αριστοτέλης θεωρεί την ψυχή ως την βασική αρχή της ζωής. Οι στοικοί θεωρούν το πνεύμα ως μία πύρινον υλικών το οποίο συγκρατεί το εσωτερικό του κόσμου. Εις των θρησκευτικών και βιβλικών τομέα. Εννοείται όσον αφορά την έννοια των ηθικών αξιών κατά τη χριστιανική μας πίστη. Θα έρθουμε και στην ξεκινήσατε από τους αρχαίους Έλληνες. Στο θρησκευτικό τομέα ιδιαίτερος στις μυστηριακές θρησκείες. Εννοείται προχριστιανικά ή ακόμη. Γενικά. Και μετέπειτα είναι οι μη δεκτικές επιστημονικής ερεύνης περιοχές του συνειδητού και του ασυνειδητού. Εις τους μαγικούς παπύρους αναφέρεται «Έλα, πνεύμα
Κύριον Πνεύμα Άγιον. Αλλά οι μάγοι θεωρούν αυτήν την δύναμη ως αποκλειστική δική των και προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν. Μάλιστα. Τώρα ερχόμαστε και στο ποια είναι η άλλη ερώτησή σας, η έννοια των ηθικών αξιών κατά τη χριστιανική πίστη. Κατά τη χριστιανική πίστη, μάλιστα. Κατά τον Απόστολο των Εθνών, τον πρώτο μετά τον ένα Παύλον, το πνεύμα δεν προέρχεται από την ελληνική φιλοσοφία, αλλά από το βιβλίο της Γενέσεως και ενεφύσισεν ο Θεός πνεύμα εις το πρόσωπο του ανθρώπου και την μέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή κατά τον Άγιον Παύλον, ο Θεός έδωσε την χάρη στον άνθρωπο να είναι πνευματικός, αλλά το πνεύμα είναι και το έτερον, το τρίτον πρόσωπο της θεότητος, του Άγιου Πνεύμα. Μάλιστα. Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε. Ποιοι άνθρωποι εφορούνται, δηλαδή, από το πνεύμα αυτό, όπως το περιγράφετε? Οι εμφορούμενοι από τις πνευματικές αξίες. Θεωρούνται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσαρμόσει, έχουν ως πηξίδα, ως φάρον και ως οδηγόν στα βήματα της ζωής των τις ηθικές αξίες. Πνευματικοί ηγέτες σπανιότατα παρουσιάζονται, όπως παραδείγματος χάρη ο ανεπανάληπτος εθνάρχης και κυβερνήτης Καποδίστριας, τον οποίον εδολοφόνησαν οι σκοτεινές δυνάμεις λίγο αργότερα, όταν κυκλοφόρησε την εγκύκλιόν του ότι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε μυστικές οργανώσεις. Τώρα βάζετε και ένα θέμα ότι οι προσωπικότητες αυτές οι πνευματικές δεν έχουν και την καλύτερη τύχη. Θα έρθουμε και σε αυτό. Διότι αυτό το επιβεβαιεί το αδιάψευστο στόμα του Θεανθρώπου. Πάντες η ευσεβώς οι επιθυμούντες να ζήσουν ευσεβώς και να ακολουθούν το λόγο μου θα διωχθούν. Πονηροί δε και γόητες θέλουν προκόπηση επί τα χείρο πλανώντας και πλανόμενοι. Δηλαδή, αυτοί οι μη πνευματικοί άνθρωποι, οι πονηροί και οι επιδιώκοντες να αναρριχηθούν πολύ ψηλά, είναι πλανεμένοι και θα πλανώνται. Θα μπορούσαμε, και κύριε Γνωστόπουλε, για να γίνει κατανοητό και στους αγαπητούς τηλεθεατές, όταν λέμε πνευματικές αξίες,
θα μπορούσαμε να τις ιεραρχήσουμε. Γιατί και θα ήθελα να δούμε... Βεβαίως, αλλά προηγουμένως θέλω να τονίσω ότι αυτά όλα τα επιβεβαιεί και ο αείμνηστος πρωθυπουργός της Προσίας States, ο οποίος τονίζει, αν θέλει και ένας να μάθει τι είναι η κλοπή, η διαστροφή της αληθείας, η διαπλοκή, δεν μπορεί να τη μάθει σε καμία σχολή του κόσμου, είμαι μόνον στην πολιτική, διότι οι πολιτικοί χρησιμοποιούν την ισουήτικη συμπεριφορά. Όλα αυτά που εγκομιάζουν με τα καλύτερα λόγια, ήδη στην πράξη τα πολεμούν. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη, ανεγκέφαλη πολιτική, δωτά όργανα των καταχθονίων σκοτεινών δυνάμεων, εφραίνονται διαπιστώνοντας ότι χαζοκούτια και άλλα μέσα εκμαυλήσεως του λαού προβάλλουν αυθονότατα, εσχρότατα θεάματα. Και άλλοτε μεν του παρέχουν τα πάντα, ακόμη και με θαλασσοδάνεια, και τον οδηγούν στην υπερκαταναλωτική κοινωνία, και άλλοτε δε του στερούν και τον άρτο των επιούσεων και τον οδηγούν στην απόγνωση και στις αυτοκτονίες. Είναι φαινόμενα τα οποία τα ζούμε, δυστυχώς. Τόσο στις ομιλίες μου, όσο και γραπτός, έχω τονίσει κατά κόρον ότι η οικονομική ολιγαρχία, οι λίσταρχοι τραπεζίτες, οι άπλιστοι τοκογλύφοι εκμεταλλεύονται αυτήν την επικρατούσαν κατάσταση ή μάλλον ακαταστασία και κηρύττουν άγρια εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπον. Homo homines lupus est. Ο άνθρωπος δια των άνθρωπων είναι ένας λύκος και εφαρμόζεται ο θάνατός σου ζωή μου, η δυστυχία σου ευτυχία μου. Δια την πνευματική ηγεσία μπορούμε να πούμε ότι ως επί το πλείστον προσπαθεί να αναρριχηθεί δια της τεθλασμένης, δια της αυγιοκρατίας και της φαυλοκρατίας και ομοίη γη και είδωρ εις τους πάντας προκειμένου να κρατηθεί απάνω και να διονυστεί εις βάρος των ικανών, των φιλότιμων, των ευσυνειδίτων, των εντύμων, των ικανών με ήθος εργασίας πολιτών. Δια και έτσι δηλαδή όλοι αυτοί που παραγωνίζονται είναι οι σύγχρονοι μάρτυρες και το μεν μαρτύριον των πρώτων μαρτύρων ή το στιγμιαίων ή μερικών ωρών, μερικών ημερών, μερικών μηνών. Το μαρτύριο των συγχρόνων μαρτύρων της συνειδήσεως είναι μια ζωή ολόκληρη. Μια ζωή. Να πάμε λίγο γιατί, κύριε Νοστόπουλε. Γιατί θρησκευτική ηγεσία, αν εξαιρέσουμε όλους αυτούς τους ευλαβείς και ταπεινούς κληρικούς που είναι ιδανικοί εργάτες του Ευαγγελίου, δια τους άλλους
που δεν πιστεύουν Χριστόν αλλά Χρυσόν, που δεν ζουν για την Εκκλησία αλλά από την Εκκλησία, εφαρμόζεται ο ψαλμοδός των οικειών ημών εμπιπραμένων ημείς άδωμεν. Δηλαδή, ενώ καίγεται το σύμπαν και το σπίτι μας, εμείς χοροπηδάμε. Θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς ούτε ιστορικά στο παρελθόν αλλά και στις εποχές μας αυτές που είναι και δύσκολες και θέλουμε ηγέτες, υπάρχει ένα έλλειμμα από ότι θέλετε να τονίσετε σε πνευματικούς ηγέτες. Και όλοι οι ικανοί παραγωνίζονται. Και δια της διαπλοκής, δια μάλιστα των διαφόρων ζυμώσεων κλπ. Αναρχόνται οι μη ικανοί, οι μη ευσυνείδητοι και ιδανικοί εργάτες στο Ευαγγελίο. Κύριε Αναστόπουλε, εμείς σας έχουμε εδώ πραγματικά γιατί είναι μια εποχή που δεν υπάρχουν πρότυπα και έχουν παραγωνιστεί οι αξίες ακριβώς, διότι επιδιώκονται άλλες ιδιοτέλειες και άλλες σκοπιμότητες με τον παραγωνισμό και των ανθρώπων που πιστεύουν και προωθούν τις αξίες. Εσείς λοιπόν, και το είπαμε και από την αρχή, αφιερώσατε τη ζωή σας ανιδιοτελώς και αγωγίστως, έχετε δώσει αγώνα, είστε ένας μαχητής της ζωής, δεν ασχοληθήκατε μόνο με έκδοση περιοδικών ή να προωθείτε τις θέσεις σας και τα πιστεύω σας, αλλά όπως είπαμε με έργο και κοινωνικό, γιατί έχετε ιδρύσει το σημαντικό που είπαμε Ίδρυμα Προασπίσεως των Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και άλλους φορείς όμως κοινοφελείς, έχετε κάνει φιλανθρωπικό έργο και θα μας πείτε, κυρίως στη συνέχεια μετά, θα το αφήσουμε για πιο μετά, ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπως έχετε αναφέρει, δεν ξέρω ο κόσμος ο πολίτης ίσως να μην το γνωρίζει, με το τάμα του έθνους θα ήθελα να μιλήσουμε και για τον αγώνα που έχετε κάνει για να δείξουμε το πώς πραγματικά, όχι μόνο στα λόγια, έχετε δώσει το περίσσευμα της αγάπης σας κυρίως και έχετε βοηθήσει με όλη σας την περιουσία, την έχετε καταθέσει σε κάποιους αγώνες για ιδανικά και για πράγματα που πιστεύετε. Εγώ είμαι με άγνωστο. Πείτε μας λίγο για τη ζωή σας, θα είχε ενδιαφέρον. Στο ευρύ κοινό, ποιν όμως είμαι ένας πολύ μεγάλος αγωνιστής, από 10 χρονών επειδή σήκωνα 30-50 κιλά και προμήθευα 350 φαρμακεία μέχρι τις 8 το βράδυ. Από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα εφητούσα στο νυχτερινό γυμνάσιο και μετά τα μεσάνυχτα επρομήθευα τα ιδιαίτερα φαρμακεία μέχρι το πρωί. Από μικρός λοιπόν στον αγώνα. Παρόλο που κέρδιζα πολλά χρήματα, εντούτοις έκανα οικονομία εφαρμόζουν το γραφικό ή να μη τι απόλυτε. Επουδενή λόγο επιτρέπεται να πετάμε το παραμικρόν. Και παραδείγματος χάρη το νερό που πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά το χρησιμοποιούμε στις γλάστρες μας. Το νερό που πλένουμε τα πιάτα το χρησιμοποιούμε στις τουαλέτες μας και δεν πετάμε τίποτα απολύτως. Όλων των με απερίγραπτες στερήσεις σωματικές και ψυχικές αλγιδόνες δημιουργηθέντα μόχθο του Δίου τον κράταγα σφιχτά για να μπορέσω να κάνω διάφορες κοινωνικές και πνευματικές δραστηριότητες και παραδείγματος χάρη το 1988 έκανα αίτηση δια ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών φωτεινή γραμμή. Η φωτεινή γραμμή, να πούμε στον κόσμο, ότι είναι και το περιοδικό που εκδίδεται. Ήτανε πρώτα φωτεινή γραμμή το ραδιόφωνο και τηλεόραση, αλλά επειδή με 1002 κολλησιεργίες με πήγανε πολύ πίσω και καταναλώθησαν οι περισσότερες συχνότητες,
ενώ ομόφωνα η Επιτροπή από τον πρόεδρο του Αγίου Πάγου, τον πρόεδρο της ΕΣΥΑ και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου με ενέκριναν ομοφόνος, παρά την αρνητική εισηγητική έκθεση του κυρίου Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος είχε χωρωθεί όταν διάβαζε τα ονόματα της Επιτροπής Διοντολογίας, που ήταν ο τέος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, αείμνηστος Μερίκας, ο αείμνηστος πρόεδρος της Ακαδημίας Σόλωνας Κιδωνιάτης, ο καθηγητής Δαΐκος, ο καθηγητής Δασκαρόλης και πολλές άλλες προσωπικότητες, και τους θεωρούσε όλους συντηρητικούς. Δεν μου έδωσαν όμως συχνότητα, μου δώσανε σύγχρηση. Και εγώ τους απήντησα ότι η σύγκριση δημιουργεί σύγχυση και δεν ήμουν διατεθειμένος τη μια ώρα να εκπέμπω εγώ ευπρέπεια και την άλλη να εκπέμπουν άλλοι αθλειότητες. Με αποτέλεσμα αυτό το εγχείρημα δεν ευόδωσε. Τα μηχανήματά μου σαπίζουν ακόμη. Μάλιστα. Μετέτρεψα αργότερα τον τίτλο «Φωτεινή γραμμή» σε περιοδικό. Να το δούμε το περιοδικό, το οποίο εκδίδεται ακόμη «Φωτεινή γραμμή» και σήμερα «Φωτεινή γραμμή». Σε 45.000 αντίτυπα και το στέλνουμε ανά την Ιφίλιον και έχει προκαλέσει των θαυμασμών και των έπαινων όχι μόνο των ελληνοφώνων πατριαρχών αλλά και αυτών των μακαριστών Μόσχας κυρού Αλεξίου, Βελιγραδίου κυρού Παύλου και λοιπόν πασχίζομαι να προβάλλομαι το καλό και να συνδεδεύουμε το κακό με τα διακρίσεως χωρίς να λασπολογούμε. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Και το περιοδικό το στέλνουμε δωρεάν ανά την Ιφίλιον. Όσοι θέλουν να το παίρνουν, ας μας τηλεφωνήσουν στα τηλέφωνα 210-32-54-321 και θα τους το στέλνουμε. Μάλιστα. Εκτός από το Ίδρυμα Προασπίσεως Πνευματικών και Ηθικών Αξιών που ήταν και βασικά η... Το ίδρυμά μου δεν το ονόμασα αναγνωστοπούλιο όπως μάλιστα. Πολλοί με συνεβούλευαν και οι περισσότεροι αποθανατίζουν το όνομά τους, αλλά πιστεύουν απολύτως εις της αιωνίας αξίας της φυλής μας θρησκεία, πατρίδα και οικογένεια. Το ονόμασα Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και μέσα από αυτό και έχω διαθέσει τα πάντα. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα, ούτε πατίνι και εύχομαι ο Θεός να μην με αξιώσει να αποκτήσω ούτε πατίνι στη ζωή μου, να πεθάνω πάμπτωχος. Νομίζω ότι είστε από τις εξαιρέσεις και πραγματικά φαντάζομαι ότι και οι τηλεθεατές μας θα εκπλήσονται ότι υπάρχουν ακόμη σήμερα σε εποχές καθαρά ελιστικές, σε εποχές του άκρατου συμφέροντος, υπάρχουν άνθρωποι που με τις πράξεις τους έχουν αποδείξει ότι θυσίασαν την προσωπική του ζωή, εννοώ βεβαίως τον χρόνο τους, αλλά και την περιουσία τους, υποστηρίζοντας τις αξίες αυτές. Η δράση σας ήταν... άγνωστος και θέλω να παραμείνω άγνωστος ή δυνατόν... Συνήθως όλοι αυτοί που κάνουν αγώνα και έργο δεν θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους. Θέλω και επιτρέπεται να αναγραφεί το όνομά μου, να πεθάνω ως άγνωστος στρατιώτης. Πέραν του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, που είναι για τις κοινωνικές και πνευματικές δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη κάθε χρόνο, βραβεύομαι ήρωας και ηρωίδας, ήθους αρετής, ευπρέπειας και ευπηγείας, διαδημιουργόμεν πρότυπα για τις επερχομένες γενεάς και να μην επιπλέουν και βασιλεύουν
μόνον οι φαιγοί, οι παλακίδες, οι ανώμαλοι, οι πατριάρχες της διαπλοκής και οι αητονίχηδες. Έχουμε βραβεύσει δεκάδες προσωπικότητων, όπως παραδείγματος χάρη τον αείμιστον πατριάρχη της Σερβίας κ. Παύλων, τον θρηλυκόν γέροντα Αυγουστίνων Καντιώτην, τον ανεπανάληπτα αυτόν εργάτη του Ευαγγελίου, τον του Σεβασμιωτάτους πρώην Ίδρας Κονίτσης, μέχρι και τον αείμιστον Νικόλο Ψαροδάκην, ο οποίος ήταν ο μόνος που πραγματικά αγωνίστηκε από τη γενιά του Πολυτεχνείου και δεν ήταν σκηνοθεσία όπως οι περισσότεροι το έπραξαν, εφαρμόζοντας το «θα σε λέω Μαστρο Γιώργο, θα με λέγεις Μαστρο Κώστα, θα αγαπιόμαστε οι δυο μας, θα μας αγαπάει ο κόσμος όλος». Και ο Νικόλος Ψαροδάκης ήταν ο μόνος ο οποίος και μετά τη μεταπολίτευση πήγε φυλακή, ενώ όλοι οι άλλοι δήθεν αγωνίστησαν για να αναρχηθούν, για να υποφεληθούν, να εκμεταλλευτούν. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο το είδαμε πάρα πολύ τις δεκαετίες τελευταίες, που νομίζω ότι ήταν και οι εποχές που άνθησε η παρακμή, την οποία και πληρώνουμε τώρα. Και, κύριε Αναστόπουλε, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Και οδηγηθήκαμε εδώ, στο χείλος του γκρεμού, διότι η οικονομική κρίση που διερχόμεθα είναι απόρρια της ηθικής κρίσεως, ισύψεως, ιδίως μετά τη μεταπολίτευση. Μετά τη μεταπολίτευση, μάλιστα. Θα μας τα πείτε στο δεύτερο μέρος, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα δούμε μετά, ακριβώς, μέσα από τις δράσεις, το παράδειγμα ανθρώπων σαν και εσάς, που σε εποχές, όπως είπαμε, ηλισμού, καλοπέρασης, αγωνίζονταν και συνεχίζουν να ορθώνουν το ανάστημά τους και τώρα στις ζωφερές εποχές και πραγματικά αποτελούν πρότυπο και παράδειγμα για την εποχή μας που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας. Κοντά μας λοιπόν για σήμερα έχουμε τον κύριο Ιωάννη Αναγνωστόπουλο, ιδρυτή του Ιδρύματος Προασπίσεως Πνευματικών και Ηθικών Αξιών και βεβαίως ιδρυτή και άλλων κοινοφελών και σημαντικών ιδρυμάτων και φορέων, όπως θα μιλήσουμε και για το διορθόδοξο κύριε Αναγνωστόπουλε σύνδεσμο Απόστολο Παύλο, να μας πει δύο κουβέντες. Για το περιοδικό μιλήσαμε τη Φωτεινή Γραμμή. Θα μιλήσουμε και για τις δραστηριότητες γενικότερα που κάνετε, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει κοινοφελές ίδρυμα, τι σημαίνει φορέας κοινοφελής, τι δράσεις έχετε. Και βεβαίως να πάμε και σε ένα σημαντικό θέμα, όπως προανακοινώσαμε, του τάματος του έθνους, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το τάμα το οποίο είχαν κάνει κάποτε οι αγωνιστές του 21 και να δούμε, εκπληρώθηκε. Η πολιτεία ασχολείται με το θέμα αυτό, για να δούμε ότι πάλι κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους, αφιερώνοντας όπως είπαμε τη ζωή τους, το χρόνο τους, τη δράση τους, την ενέργειά τους, αλλά και την περιουσία τους, προσπαθούν να εκπληρώσουν το τάμα. Τελικά κύριε Αναγνωστόπουλε, μεμονωμένα έχει αποδειχθεί στην ιστορία ότι ο αγώνας γίνεται από λίγους.
Αν περιμένουμε από το κράτος πολλές φορές, και αυτό είναι και μια λάθος νοοτροπία, θα μας τα πείτε. Λοιπόν, να δούμε λίγο... Η ιστορία των, του Διορθοδόξου Συνδέσμου Απόστολος Παύλος και των Ανθρωπιστικών Βοηθειών έχει ως εξής. Στην Γερμανία, όπου ζούσα σχεδόν 50 ολόκληρα χρόνια, είχα στο γραφείο μου κάπου 500 κουστούμάκια παιδικά, μοντέλα, δείγματα. Και στην αρχή του πολέμου της πρώην Γιουγκοσλαβίας τα έστειλα στον Πατριάρχη της Σερβίας για τα ορφανά παιδάκια της Σερβίας. Πριν όμως τότε είχαν κατορθώσει οι νατοικοί φίλοι μας να απομονώσουν την Σερβία και είχαν το λεγόμενο εμπάργο. Τα πακέτα μου τα γύριζαν συνεχώς πίσω και αναγκάστηκα να γράψω στον Γερμανών Υπουργών των Εξωτερικών ένα μακροσκελέστατο τέλεξ. Ποια φασιστικά κατάλοιπα δεν επιτρέπουν σε έναν Έλληνα δημοκράτη και μάλιστα από τα Καλάβρητα, παρένθεσης, να το πούμε και αυτό, 13/12/1943 όλοι οι Άρενες άνω των 13 ετών εσφαλιάστησαν και όλα τα οικήματα μέχρι και οι εκκλησίες έγιναν στάχτη. Κλείσουν παρενθέσεις. Καθήν στιγμή οι πάντες εξοπλίζουν τους πάντας για να αλληλοσπαραχθούν. Απέδειξα ότι το Πατριαρχείο της Σερβίας δεν είναι κράτος, αλλά ήταν το ανώτατο πνευματικό καθίδρυμα το οποίο εδιώκεται από το κράτος. Έτσι οι Γερμανοί συνένεσαν να φύγουν τελικώς τα πακέτα μου, τα έστειλα για πέμπτη φορά. Και όταν έφτασα στο Βελιγράδι, κατενθουσιάστησαν οι φίλοι Σέρβοι και άρχισαν να μας ζητούν συνεχώς πανάκριβα και πολλά φάρμακα. Αισθανθήκαμε τις δυνάμεις μας αδύνατες να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον όγκο των ζητήσεων, να εξοπλίζουμε ολόκληρα νοσοκομεία κτλ. Ήρθα στην Ελλάδα και επιστράτευσα όλους τους φίλους μου και φτιάξαμε τον Ελληνο-Ιουγκοσλαβικό Σύνδεσμο Ορθοδόξων, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, τον οποίο μετά μετατρέψαμε σε Διορθόδοξο Σύνδεσμο Απόστολος Παύλος για να στέλνουμε ανθρωπιστικές βοήθειες και σε όλη την Ιφίλιον. Δηλαδή έχει ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα, θα λέγαμε. Ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος μόνο ανθρωπιστικές βοήθειες. Αλλά στις ανθρωπιστικές δεν ήταν μόνο υλικές βοήθειες, στέλνουμε και πολλές δεκάδες εκατομμύρια Ευαγγέλια προσευχητάρια εις τις γλώσσες των λαών, είτε σερβικά, είτε ρουμάνικα, είτε ρωσικά, είτε γεωργιανά, είτε σουαχίλι κλπ. Και μέχρι τώρα έχουμε στείλει απάνω από 70.000 τόνους φάρμακα, τρόφιμα κλπ. Αγαθά ανά την Ιφίλιον και τα τελευταία 4-5 χρόνια δραστηριοποιούμεθα εδώ στην Ελλάδα μας, διότι και στην Ελλάδα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άδεια στομάχια και ώστις των οικείων αυτού ου προνοεί γέγονε χείρον απίστων. Δηλαδή, πρώτα τους Έλληνας και μετά όλους τους άλλους. Τώρα πλέον, γιατί φαντάζομαι ότι ζήσατε και τις εποχές που η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, τώρα όμως υπάρχει. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τα συσίτια των διαφόρων εκκλησιών είναι ως εκτοπίστων το 70-80 ή δεν ξέρω πόσο τις εκατό αλλοδαποί και όχι Έλληνες. Αλλά εμείς λέμε τώρα πρώτα τους Έλληνας. Νομίζω ότι ήρθε και καιρός να δούμε λίγο και το δικό μας σπίτι, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά κυρίως και νέοι που υποφέρουν. Ορφανά παιδιά για να
και θα φιλοξενούμε στις διάφορες κατασκηνώσεις για να δημιουργούμε πρεσβευτάς και φιλέλληνας, διότι όχι μόνο οι φιλέλληνες συνεχώς ολιγοστεύουν, αλλά και οι Έλληνες. Και μια φορά ο εθνικός ημών ποιητής αναφωνούσε «Φιλέλληνες, σώσατε την Ελλάδα από τους Έλληνες». Εμείς πού να απευθυνθούμε τώρα? Και συνεχίζουμε. Είναι τραγικές διαπιστώσεις αυτές. Συνεχίζουμε και τώρα να φέρνουμε παιδάκια όσο μπορούμε. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο τάμα του έδου. Τελειώσατε. Οι ηλικές βοήθειες αναποφύζουν προσωρινά οι πνευματικές αιώνια. Αυτό μας το πει βέβαια ότι ο άνθρωπος με το διάλογό του προς τη Σαμαρίτιδα Αγία Φωτεινή. Μάλιστα. Όσοι διαμπεί εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλι. Όσοι διαμπεί εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα. Αν θα πιείτε νερό από το κοινό νερό, θα ξαναδιψάσετε και θα ξαναδιψάσετε. Αν πιείτε όμως από το πνευματικό νερό που δίδω εγώ, δεν πρόκειται να διψάσετε εις τον αιώνα. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και τις πνευματικές βοήθειες, τις οποίες δεν έχουν μόνο ανάγκη οι ενδεείς, αλλά και οι έχοντες και κατέχοντες, κυρίως. Εμείς. Στα πλαίσια των πνευματικών δραστηριοτήτων μας, έχουμε έχω επενδύσει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές εις τα έργα εις μίμην Αγίου Νέου Σωμάτωρος Παύλου του Εξαρωανίας. Είναι και από την περιοχή που κατάγεστε. Είναι από την περιοχή που κατάγομαι και εδώ παραδείγματος χάρη έχουμε φτιάξει αυτό το μεγαλούργημα. Μάλιστα. Που είναι κομψοτέχνημα όχι μόνο για την περιοχή Αρωανίας, αλλά και δια όλη την Ελλάδα. Είναι το πνευματικό κέντρο, πέραν των ναών το πνευματικό κέντρο, η δαστική βιβλιοθήκη, οι ξενώνες, το λογογραφικό μουσείο, ανακαίνιση του γενεθλίου οικήματος του Αγίου Παύλου. Στα Αρωάνια Καλαβρίδων λοιπόν μπορεί να πάει οποιοδήποτε εκεί. Υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως είπατε και για φιλοξενία. Είχε έρθει και ο τέος πρόεδρος, χιλιάδες προσωπικότητες από το εσωτερικό και το εξωτερικό, μέχρι και ο τέος πρόεδρος Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος και με ιστότερο στόμα αναφωνούσαν. Ανθρώπινο ή θείο χέρι τα κατασκεύασαν αυτά. Η Σαρωανίαν Καλαβρίτων λοιπόν. Είναι η μοναδική εκκλησία που κυριαρχούν οι νεομάρτυρες από όλη την Εφήλιον επιλεκτικώς. Πότε εορτάζει ο Άγιος? Εορτάζει 22 Μαΐου. Κάνετε και εκδηλώσεις εκεί. Και είναι πολιούχος Ιστρεπόλεως και Πάσης Αρκαδίας. Διότι μαρτύρησε στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Μάλιστα. 22 Μαΐου 1818. Εμείς έχουμε αποφασίσει με τον σεβασμιότατόν μας κύριον Αμβρόσιον να εορτάζουμε τη μνήμη του το πλησιέστερο Σάββατον προς τη γιορτή του, για χάρη των εργαζομένων και των ιερέων που δεν μπορούν να αφήσουν τις εκκλησίες τους τις Κυριακές κτλ. Φέτος θα γιορτάσουμε τη γιορτή του Αγίου Παύλου στις 18 Μαΐου. Θα συλλειτουργήσουν εκτός από τον Σεβασμιότατον Καλαβρίτων και Γιαλιάς κύριων Αμβρόσιων, η Σεβασμιότατη Συνοδική, μάλλον Συνοδικός Κερκίδας κύριος Νεκτάριος, ο πρώην Συνοδικός Γλυφάδας κύριος Παύλος και όλοι οι τηλεθεατές του Αχιλλώος TV είναι λίγαν ευπρόσδεκτοι. Ας μας τηλεφωνήσουν στο 32 54 321
για να τους δώσουμε οδηγίες. Είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτοι για την Θεία Λειτουργία και την Λιτανία, αλλά και στο Σπαρτιάτικο γεύμα. Να πούμε πάλι το τηλέφωνο, είναι 210, είναι αθηναϊκό. Έτσι. 210-32-54-321. Είναι το τηλέφωνο του Ιδρύματός σας, μάλιστα. Άρχοντες και αρχόμενοι, κλήρος και λαός, θα συμφάγουμε όλοι μαζί διάφορα αγαθά της περιοχής. Κύριε Αναγνωστόπουλε, επειδή ο χρόνος είναι αδυσόπιτος ο τηλεοπτικός, να πάμε λίγο και στο σημαντικό ίδρυμα, το σωματείο μάλλον που έχετε ιδρύσει, οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους. Εγώ να κάνω μια εισαγωγή για το τι αφορά αυτό το ίδρυμα, θα θέλετε να αναφερθείτε εσείς? Όχι, μπορείτε να... Είναι... Πείτε μας δύο λόγια να καταλάβει ο κόσμος. Η Ιερά Παρακαταθήκη, μάλιστα, του Θρηλυκού Γέρου του Μοριά. Τι είναι ακριβώς αυτό το τάμα? Είναι μια ιερή υπόσχεση λοιπόν που είχαν δώσει οι ήρωές μας. Και των άλλων ήρωων της εθνικής μας παλιγκρισίας που προσήφοντας τον Χριστό μας να βοηθήσει να ελευθερωθούμε από τον δυσβάστακτον τουρκικών ζυγών και να σου χτίσουμε ναόν στο όνομα Σωτήρας Χριστού. Το έδωσαν λοιπόν οι αγωνιστές μας, με προεξέχοντα τον Κολοκοτρώνη. Το 1829, στην Τετάρτη Εθνοσυνέλευση, με το ίδιο ψήφισμα, ομοφόνος απεφάνθη, ο θελικός κυβερνήτης Καποδίστριας το υπέγραψε. Τα βασιλικά διατάγματα από το 1834 και 1838 ρητός ορίζουν να είναι στην Αθήνα. Παρήλθουν 183 ολόκληρα χρόνια και η καθήλυν υπόχρεη πολιτεία και εκκλησία ουδέν έπραξαν. Είναι τραγικό αυτό. Ακούγεται τραγικό. Κατασπατάλησαν εκατοντάδες τρισεκατομμυρίων ευρώ για ευτελή έργα, κυρίως όπου υπάρχει χοντρή μίζα και χοντρό λάδωμα. Τώρα θα είπατε όπως πρέπει. Και για το τάμα του έθνους δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Μέχρι και για το μομαθενικό τέμενος έχουν προβλέψει και έχουν αποφανθεί, αλλά για το τάμα του έθνους τίποτα. Πλησιάζουμε λοιπόν τους δύο αιώνες. Σχεδόν δύο αιώνες. Και δεν έχει εκπληρωθεί ένα τάμα που έκαναν οι αγωνιστές όταν απελευθερώθηκε η πατρίδα μας. Και να γίνει λοιπόν ένας περικαλής ναός προς τιμήν του Σωτήρος Ιησού Χριστού που με τη δική του ευλογία απελευθερώθηκε ο τόπος. Και έρχεστε τώρα εσείς, αφού το κράτος δεν μπορεί να τα... Και η Εκκλησία αδιαφόρησαν. Δυστυχώς και αυτό που λέτε είναι... Χάθηκε κίδε κακίδε. Και εσείς διαθέτετε όλη την περιουσία σας, έχετε και το οικόπεδο, τα διαθέτετε όλα και πάλι υπάρχουν εμπόδια και δυστυχώς γραφειοκρατίες και δεν ξέρω τι άλλο. Συγγνώμη. Και δεν μπορεί να εκπληρωθεί ένα τάμα. Εγώ έχω 17 ανεξάρτητα γήπεδα στην Αττική, άνω των 100 στρεμάτων. Μόνον από ένα κινητό μας που το πουλήσαμε το 2008 με επίβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί εκεί παγόμεθα, πιάσαμε 3.276.000 ευρώ. Σημαντικό ποσό. Είναι κατατεθειμένα υπέρ του τάματος του έθνους. Εγώ δυστυχώς δεν έχω οικόπεδο στην Αθήνα που πρέπει να είναι το τάμα του έθνους στην Αθήνα, όπως τα βασιλικά διατάγματα προβλέπουν. Και έχουμε απευθυνθεί στην περιφέρεια για το Αττικό Άλσος. Αρχικά μας το έχουν υποσχεθεί, αλλά μετά τους είδαμε να παγώνουν. Δεν είναι τόσο θερμοί. Δεν ξέρω ποιος δάχτυλος ενήργησε προς τούτο. Αρχικά για το τάμα του έθνους δεν ήθελε σχεδόν να ακούει κανένας, όχι μόνο λαϊκοί αλλά και πάρα πολύ κληρικοί. Αγωνιστήκαμε και διαφωτίσαμε πάρα πολλούς και οι περισσότεροι σεβασμιώτες Μητροπολίτες και γραπτώς ετάχθησαν υπέρ της
κατασκευής του τάματος του έθνους, μάλιστα την 8η Ιουνίου 2012, απεφάνθησαν την 25η Μαρτίου 2021 να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια. Ακριβώς, δηλαδή, στους δύο αιώνες. Πού, πώς, δεν είπανε τίποτα οι Άγιοι Πατέρες. Μάλιστα. Μας είπανε μόνο για το άλσος γουδιού, του γουδί. Αποδείξαμε, αφού ερευνήσαμε επισταμένως, αποδείξαμε ότι η περιοχή του Γουδί είναι τόσο πολύ μπλεγμένη, ούτε μέχρι και την Δευτέρα του Χριστού παρουσία δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε, διότι διεκδικούν χιλιάδες γαμβροί. Μας έστειλαν στη γενική συνέλευσή μας του τάματος του έθνους που είχαμε. Είναι ένα σωματείο που συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες. Στις 5 Ιουλίου μας έστειλαν δύο συνοδικούς να μας μεταφέρουν το μήνυμα της Εκκλησίας να γίνει πίσω από το νοσοκομείο Σωτηρία. Μάλιστα. Αλλά πίσω από το νοσοκομείο Σωτηρία είναι αγνό παρθένο δάσος με κάλυψη 80-90%. Οπότε υπάρχουν άλλα κολλήματα. Και έστω και ένα δέντρο αν κόψει κανένας, έχει ένα χρόνο φυλακή. Επειδή, κύριε Μωστόπουλε, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς, γιατί ο χρόνος μας είναι αδυσόπιτος, εμείς θα ευχηθούμε στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση του τόπου μας από τον τουρκικό ζυγό, δηλαδή το 2021, να έχει έτσι σάρκα και οστά αυτό. Πρέπει το... Πρέπει να το, σπεύσουμε αυτό κάθε ευχηθούμε. Μέρα που περνάει είναι μια συμφορά. Εμείς επιμέναμε για το Αττικό Άλσος. Έχουν κάνει και τοπογραφικό, έχουμε κάνει και αυτό. Στις 31 Μαρτίου 2013 θα έχουμε μια μεγάλη ημερίδα. Αυτό να μας πείτε, να ενημερωθεί και ο κόσμος για την ημερίδα αυτή πριν κλείσουμε. Και επειδή τι ακριβώς θα γίνει αυτή η ημερίδα. Οι αίθουσες είναι πολύ μικρές για εμάς. Αναγκαστήκαμε και να νοικιάσουμε και να εξοπλίσουμε το Sporting. Που χωράει στο κλειστό γήπεδο του Sporting. Αρκετές χιλιάδες είναι απέναντι από τι τον. Τι ακριβώς θα είναι αυτή η εκδήλωση. Θα μιλήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Μονεβασίας και Σπάρτης, ο Γόρτινος και Μεγαλοπόλος συνοδικός, ο συνοδικός Ετωλίας και Κανανίας κ. Κοσμάς, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Καρακάλου, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σορβόνης, σπουδαίος βαλκανιολόγος κύριος Αχιλλέας Λαζάρου και πολλοί άλλοι επιστήμονες. Και θα έχουμε και ποιο θα είναι το θέμα και το αντικείμενο της ημερίδας. Είναι ακριβώς για το τάμα του έθνους. Πάλι γι' αυτό. Ναι, μόνο για το τάμα του έθνους. Να γίνει μια, θα λέγαμε, αφύπνιση και μια ενεργοποίηση των πνευματικών δυνάμεων του τόπου. Μπας και συγκινηθούν αυτοί που πρέπει και να πάρουν τις αποφάσεις να γίνει αυτό το τάμα. Πέραν του Διοικητικού μας Συμβουλίου έχουμε και ειδική επιτροπή συστήσει από 9 άτομα σαν γνωμοδοτικό συμβούλιο του Αθηνά. Προσπαθούμε να οργανωθούμε σε όλη την Ελλάδα, τα κάναμε τέτοια συμβούλια και επιτροπές και την φωτεινή γραμμή Τεύκος 52 την επανεκδώσαμε σε δεύτερη έκδοση, θα την επανεκδώσουμε τώρα σε τρίτη έκδοση και όσοι θέλουν να παίρνουν τη διακήρυξη των φίλων του τάματος του έθνους. Υπάρχει διακήρυξη λοιπόν, να μπορούν να είναι δουν. Είναι αυτή που έχετε στα χέρια σας. Στη φωτεινή γραμμή, στο τεύχος αυτό που 52. Είπατε 52. Ναι, και θα την επανεκδώσουμε, όλοι μπορούν να παίρνουν όσο αριθμό αντιτύπων επιθυμούν να διαφωτίσουν κι άλλους. Κύριε Νοστόπουλε, τηλεφωνήσετε 32-54-3. Δώστε πάλι τα στοιχεία. Είμαστε στη διάθεσή των. Θα δε στέλνουμε μόνο με κτέλ ή με φορτηγά, διότι τα ΕΛΤΑ μας ανάγκασαν να πάρουμε διαζύγιο γνωστό πρόβλημα αυτό από την υπηρεσία πακέτων των ΕΛΤΑ, διότι τα αζύγιστα προπληρωμένα τα κάνανε ζυγιζόμενα, συμπληρωματικώς επιβαρυνόμενα, μας
δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Μας γύρισαν 172 πακέτα πίσω προς ιερές Μητροπόλεις και ιερές Μονές. Ακόμη και σελωτέοι που βάζουμε στους φακέλους το απαγορεύουν. Ενώ οι κουτόφραγγοι έξω όχι μόνο το απαγορεύουν, αλλά δίδουν σελωτέοι του ταχυδρομείου να το θωρακίσεις και μετά στο παίρνουν. Κύριε Αναστόπουλε, σαν επίλογο, επειδή όλος ο κόσμος και έμαθε τη δράση σας, τον αγώνα που κάνετε, αφοσιωθήκατε και αφιερώσετε ψυχή και σώμα και την περιουσία σας για αξίες. Τι, κλείνοντας ως επίλογο, θα λέγαμε σήμερα στους σημερινούς Έλληνες? Ο Θεός να φωτίσει όλους μας, ιδιαίτερος... Μήπως η κρίση είναι ευκαιρία να ξαναγυρίσουμε στις αξίες μας, αυτές που εσείς υπηρετείτε τόσα χρόνια αγόγιστα. Ιδιαίτερος των μακαριότατων, να δεν ζητάμε χρήματα από κανέναν. Απαιτούμε όμως η μεν Εκκλησία να προτεστατεί ευλογούσα, η δε πολιτεία να νομοθετεί διευκολύνουσα. Και όλα θα γίνουν. Εμείς απορρίπτουμε τους στημένους διεθνείς διαγωνισμούς όπου υπάρχουν χοντρές μίζες, απορρίπτουμε τις πολύ υψηλές τιμές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών που υπάρχουν πάλι για μίζες. Εμείς θα τα κάνουμε με αυτοεπιστασία. Ουδείς θα πληρώνεται, εκτός εάν δεν έχουμε αρκετούς εθελοντάς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς κτλ., θα αναγκαστούμε να πληρώνουμε. Ας ευχηθούμε να λάβει σάρκα και ωστά αυτό. Με απόλυτο διαφάνεια, που είναι το όπλο μας. Απόλυτο ανιδιοτέλεια. Ουδαμού θέλουμε να αναγραφεί το όνομά μας πουθενά. Σαν άγνωστοι στρατιώτες να θυσιαστούμε, πάση θυσία να πραγματοποιηθεί το τάμα του έθνους, για να αναπτυρωθεί το κατατροφέν ηθικών και αθλικών στένος των Ελλήνων. Είναι η μοναδική ευκαιρία για να μην προχωρούν οι άνθρωποι σε αυτοκτονίες. Είναι τρομερό πράγμα. Και όλα αυτά είναι αρχή οδύνων και έχουν να δουν τα μάτια μας, εάν δεν κινηθούμε όλοι μαζί να έχουμε μια νηνευητική μετάνοια, να ριστούμε από τον πλήρη καταποντισμό, από τον Θεάνθρωπο ελευθερωθεί σωτήρα Χριστό. Να είστε καλά, κύριε. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε το τάμα του, και θα συμβάλλει αφαντάστως και στην οικονομία, διότι χιλιάδες Έλληνες, ελληνικές οικογένειες θα θρώνε τον άρτον των επιούσεων. Πρώτα δικαιοσύνη και μετά ελεημοσύνη. Όχι βιομηχανία επετών. Δώσε τους δουλειά να φάνε τον άρτον των επιούσεων. Δεν μπορεί να δημιουργούμε συνέχεια βιομηχανίες επετών. Όπως κάνει η Εκκλησία. Παραγωγικά έργα, να δημιουργηθεί πλούτος. Γι' αυτό έχω γράψει και για την Αρωανία, ότι είναι το αρώνια στην Αρωανία. Είναι ένα θαυματουργικό φυτό που είναι όχι μόνο θεραπευτικό, αλλά και για μερμελάδες, για ποτά κτλ. Όλα τα μοναστήρια να καλλιεργούν τέτοια πράγματα, να δημιουργούν πλούτο και χωριάτες. Ή τις εκατοντάδες χιλιάδες άγρια κλαδιές να φύγουν. Είστε και οικολόγος, από ό,τι γνωρίζω. Η γεωπόνη από το Υπουργείο και τις περιφερειακές αυτές οργανώσεις, και να πάνε να δείξουν στους αγρότες μας πώς θα κεντρώνουμε τις αγροκλαδιές. Θα δημιουργηθεί τεράστιος πλούτος οικολογικά, πραγματικά οικολογικά χάδια, για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. Χιλιάδες δυνατότητες υπάρχουν, αλλά δυστυχώς δεν τις εκμεταλλευόμεθα. Ας ευχηθούμε ότι ο κόσμος... διαθέρμανση. Μάλιστα. Και τα αχλάδια να... Ο Έλληνας που είναι πολυμήχανος, ας ευχηθούμε ότι μέσα από την κρίση θα ανακαλύψει τις δυνάμεις του, τις κρυμμένες και τις αξίες. Οφείλουμε να βοηθήσουμε το λαό αυτό, γιατί είναι ως πρόβατα πουρλώτα. Μη έχουν ταπειμένα. Χρειάζονται καθοδήγηση και χρειάζονται... Και ο καλός Θεός να φωτίζει και τον τόπο μας στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, και εσάς να σε έχει καλά για τον αγώνα που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγωνιζόμεθα από τις 5 και, το πρωί μέχρι τη μία. Και αισθανόμαστε και ευγνώμονες εκ μέρους, το λέω τώρα, επιτρέψτε μου, εκ μέρους του απλού λαού να σας ευχαριστήσουμε, να είμαστε ευγνώμονες για τον αγώνα που κάνετε, και μακάρι να υπάρξουν και μιμητές σας. Να μην μας εμποδίζουν να θέλουμε, μας εμποδίζουν κυριολεκτικά. Σατανικές αντικσότητες υφιστάμεθα παντού. Ας ευχηθούμε να νικήσει το καλό. Ευχαριστούμε πολύ που σας είχαμε απόψη στην εκπομπή μας. Ήταν χαρά και τιμή. Πάρα πολύ, και ο Θεός παραπάνω να φωτίσει όλους μας για να μπορέσουμε να
ρισθόμεν. Να είστε καλά και στο τέλος. Να επανέλθουμε στις ρίζες μας. Έτσι. Και οφείλω να κάνω και μια αναφορά στο τέλος και στη σύζυγό σας, η οποία στέκεται δίπλα σας και στο έργο σας τρέχει και αυτή μαζί. Θα ήταν άδικο να μην την αναφέρουμε. Από τις 5 του πρωί μέχρι τη 1 τη νύχτα, 365 ημέρες στον έτσι, χρόνο. Έτσι. Τα ασκίζομαι. Ευχαριστούμε. Και έχουμε νάρκωση για τον προβλήμα. Να είστε καλά. Κατάθεση ψυχής από τον κύριο Γιάννη Αναγωστόπουλο, έναν άνθρωπο που προασπίζεται τις αξίες αυτού του τόπου, που γίνεται φωτεινό παράδειγμα για εποχές που όλοι μας θα πρέπει να του μιμηθούμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.